Εχθές το βράδυ ο ΕΦΚΑ, ο ΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ, οι τρεις κρατικοί οργανισμοί, ανακοίνωσαν πότε θα χορηγήσουν τα κοινωνικά, προνοιακά και άλλα επιδόματα. Και βεβαίως και πότε θα καταβληθεί και το έκτακτο επίδομα, αυτό είναι που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός και που νομοθετήθηκε. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους που είναι το 60% των δικαιούχων αυτού του έκτακτου επιδόματος, αφού επί 1.300.000 δικαιούχων των 5 κατηγοριών 830.000, μας έλεγε ο Πρωθυπουργός στις 5 Δεκέμβρη στη Βουλή, συζητουμένου του προϋπολογισμού, καθώς και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Σταϊκούρας και Χατζηδάκης, ότι θα είναι 830.000 οι δικαιούχοι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτού του πενιχρού αλλά αναγκαίου και σωστού επιδόματος των 250 ευρώ. Έρχεται η καταμέτρηση τώρα από τον ίδιο τον ΕΦΚΑ. Εμείς την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναπαραγάγαμε και λέει ότι εγώ, αντί για 830.000 που μου είπε ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χατζηδάκης σε όλους τους συναδέλφους σας στις τηλεοράσεις, βρήκα 634.077. Δηλαδή 200.000 λιγότερους δικαιούχους χαμηλοσυνταξιούχους. Γιατί σκληραίνει τα κριτήρια. Γιατί τα τρία κριτήρια να έχουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ, να μην έχουν ατομικό εισόδημα πάνω από 7.200 το χρόνο ατομικό και να μην έχουν οικογενειακό πάνω από 14.400 ετήσιο εισόδημα, δεν πρέπει να είναι ένα-ένα το κριτήριο. Πρέπει και τα τρία να τα πληρεί ο δικαιούχος. Και έτσι συμβαίνει, σύμφωνα με παραδείγματα, τα οποία βρήκαμε εμείς στην επιστημονική μας έρευνα στην ΕΚΠΕ, για 2 ευρώ πάνω από 100 άνθρωποι συνταξιούχοι έχουν κοπεί. Για 5 ευρώ πάνω από 1.000 συνταξιούχοι. Από 5 έως 20 ευρώ έχουν στερηθεί πάνω από 15-20.000. Άρα λοιπόν η φιλή κυβέρνηση όταν λέει 830.000 συνταξιούχοι και δημιουργεί προσμονές και προσδοκίες, κυρία Δουλιαράκη, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Γιατί τώρα 200.000 δεν το πάρουν. Κόπηκαν και θα το στερηθούν. Μεθαύριο την Τετάρτη που θα καταβληθεί, αυτό επαναλαμβάνω δεύτερη φορά γιατί είναι σε θετική κατεύθυνση, το ότι πήραν έστω και κάτι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν πρέπει να τα απαξιώνουμε όλα. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά όταν ο κύριος Πρωθυπουργός λέει 830.000, κάποιοι μπορούσαν να το συμβουλεύσουν. Εμείς από τότε που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, είχαμε βρει ότι δεν θα ξεπερνούν τις 630.000 όσοι πληρούν και τα τρία κριτήρια. Ας ρωτούσαν εμάς. Αλλά δεν μπορεί για 15-20 μέρες όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, όλοι οι εκπρόσωποι, όλοι οι βουλευτές να εκτίθεται και να λένε 830.000, κάποιος έλεγε και κάποιοι παραπάνω και 900.000 εννοούσε και τώρα να είναι δικαιούχοι 200.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους των 400 ευρώ, κυρία Δουλγεράκη. Και ξέρετε, κύριε Μητρόπουλε, και όταν λέτε ότι ξέρετε για 2 ευρώ χάνουν τόσοι άνθρωποι αυτά τα 250 ευρώ που είναι μια βοήθεια στις μέρες μας, για 5 και 10 ευρώ, για 20 ευρώ, νομίζω ότι... Έχω περίπτωση, Αγγέλα μου, κυρία Δουλγεράκη, έχω περίπτωση. 500 ευρώ κυρία και 102 ευρώ επικουρική. 602 ευρώ. Τον κόβει το σύστημα. Του το στερεί το επίδομα. Μάλιστα. Αυτά δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να δοθούν κάτι παραπάνω χρήματα. Δεν πήραν αναδρομικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Τους πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και για ένα χρόνο, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας βγάζει στο ένα μήνα αποφάσεις άλλου περιεχομένου, για τους χαμηλοσυνταξιούχους ένα χρόνο τώρα δεν έχει βγάλει την απόφαση που δίκασε για λογαριασμό όλων των χαμηλοσυνταξιούχων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας 15 πρώτου. Του έτους. Μάλιστα. Δηλαδή πριν 12 σχεδόν μήνες. Κύριε καθηγητά, είπατε Τετάρτη με Πέμπτη ή την Τετάρτη ότι θα πιστωθώ. Τετάρτη ακριβώς. Τετάρτη ότι θα πιστωθώ. Και μπορεί, επειδή οι καταβολές γίνονται από την προτεραία του απόγευμα, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, 634.000 τώρα και όχι 830, φαίνεται κατά μεγίστη πιθανότητα θα τα πάρουν μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Τρίτη,
Τρίτη 28 του μήνα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Τα καλύτερα, είπα να το αναδείξουμε και σας συγχαίρω που αμέσως έχετε αντανακλαστικά, διότι ήδη τώρα μας παίρνανε τηλέφωνο από το πρωί, διότι αυτό το αποκαλύψαμε σήμερα στον συνάδελφό σας στο Open TV, αλλά στον κύριο Παυλόπουλα, βγάλαμε και στην κυρία Ρέβη, αλλά βγάλαμε και ανακοίνωση. Δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε. Διότι οι εφημερίδες δεν πρόλαβαν να το δουν ή να το βεβαιώσουν κλπ. Εμείς το βγάλαμε και μάλιστα. Είπαμε να συγνωρίσουμε μήπως η κυβέρνηση κάνει διορθωτική κίνηση και εντάξει και κάποιους άλλους, κυρία Δουλγεράκη. Μακάρι, και για τα 2, τα 5 ή τα 10, 20 ευρώ αυτές οι 200.000 άνθρωποι και, να πάρουν αυτή την και βοήθεια. Να μου πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι επιδοματούχοι αμαία χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλοεπιδοματούχοι στην ουσία, θα τα πάρουν 31 του μηνός από τον ΟΠΕΚΑ. Οι άλλες δύο κατηγορίες, οι δε υγειονομικοί, τα εισέπραξαν 24 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.